Ένα όμορφο φθινοπορεινό πρωινό με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Κόλλια, εδώ στα περιβολάκια της Κορίνθου. Κύριε βουλευτά, καλημέρα σας. Καλημέρα. Βρισκόμαστε τρεις μέρες από το κρίσιμο συνέδριο του κόμματός σας και θέλουμε να μας πείτε τις απόψεις σας, πώς πάει η διαδικασία και ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί. Όπως θα διαπιστώνετε κι εσείς, οι διαδικασίες εξελίσσονται ομαλά. Για τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως είναι μια διαδικασία πρωτόγνωρη, αφού πλέον για πρώτη φορά συμμετέχει πάρα πολλοί κόσμος, είναι πολλοί εκλέκτορες. Όμως το κλίμα που προείπατε είναι ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού και πιστεύω ότι στις 29 του μηνός, στις 29 Νοεμβρίου, ο κόσμος θα προσέλθει με νυφαλιότητα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και οι φίλοι που θέλουν να γίνουν μέλη και τελικά θα επιλέξει εκείνον που κατά την κρίση του είναι ο καταλληλότερος. Χρέος όλων μας είναι να διασφαλίσουμε την ενότητα και την προοπτική της Νέας Δημοκρατίας, να συνταχθούμε πίσω από τον καινούργιο αρχηγό, να τον στηρίξουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε σε επίπεδο αντιπολίτευσης, αφού 30 μέρες μετά από την ανάληψη της νέας διακυβέρνησης, βλέπουμε ότι τα πολλά και τα ωραία λόγια που ακούστηκαν προεκλογικά, τα ωραία και μεγάλα λόγια που ακούστηκαν στις προγραμματικές δηλώσεις δεν ισχύουν. Αντίθετα, ο κόσμος άναυδος, σοκαρισμένος θα έλεγα, παρακολουθεί μια φοροεπιδρομή που πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται με όσα είπε το Πασόκ και απέναντίας έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα και θα ξεκινήσω και με το θέμα της απόσυρσης που είναι επίκαιρο. Σε αυτή την επικοινωνία μας ακριβώς θα ήθελα να μου σχολιάσετε, πήραμε και μια επιστολή σας, θα ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο το θέμα της απόσυρσης. Κοιτάξτε, με δύο λόγια, το Πασόκ καταδικάζει τον φτωχό συμπολίτη μας που έχει ένα σαράβαλο αυτοκίνητο που δεν μπορεί να το αντικαταστήσει και του επιβάλλει φόρο, του επιβάλλει χαράτσι. Η Νέα Δημοκρατία είχε προτείνει με τον νόμο που ισχύει μέχρι σήμερα να, εάν οποιοδήποτε θέλει να αποσύρει ένα παλιό αυτοκίνητο το οποίο ρυπαίνει το περιβάλλον, να έχει τη δυνατότητα να το αντικαταστήσει παίρνοντας ως πριμ, ας το πούμε έτσι, ένα ποσό από 2-3 χιλιάδες. Το Πασόκ αφήρεσε τα κίνητρα και κράτησε την επιβάρυνση. Αυτό είναι απαράδεκτο, θα πρέπει γρήγορα να το αναθεωρήσει, να πάρει πρωτοβουλία ώστε πραγματικά να μην καταδικάσουμε εκείνον τον φτωχό συμπολίτη μας που, όπως σας είπα, έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να είναι 1500-1600 κυβικά και θα κληθεί να πληρώσει αυξημένα τέλη κυκλοφορίας από 50 έως 200 ευρώ. Και βεβαίως προσπάθησε το Πασόκ να αντικαταστήσει με αυτό το που ακούσαμε τελευταία με το επίδομα αλληλεγγύης, το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση επίδομα, είναι ένα φιλοδόρημα το οποίο αφορά ύψος 150 ευρώ σε πρώτη δόση. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να είναι αυτό το ποσό από τη στιγμή που υπάρχει αύξηση στα τσιγάρα, στα κάψιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα τέλη κυκλοφορίας, αλλά και σε μια μεγάλη ακόμα ομάδα αγαθών που ο κόσμος τα θεωρεί απαραίτητα για την επιβίωσή του. Θα είμαστε εδώ, θα τα συζητάμε τις όποιες εξελίξεις και με την καινούργια σεζόν που θα ξεκινήσει και στην κοινοβουλευτική σας δράση. Ευχόμαστε καλές επιτυχίες στις εργασίες του συνεδρίου σας. Θα είμαστε εδώ, όπως σας είπα, θα είμαστε εδώ. Δεν πρόκειται να κάνουμε την αντιπολίτευση το έχει σε όλα. Θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε την κυβέρνηση όπου χρειάζεται, όπου επιβάλλει το εθνικό συμφέρον. Όμως θα είμαστε ταυτόχρονα και αυστηροί. Θα τους ελέγχουμε ώστε πραγματικά να τους πιέσουμε, να τους υποχρεώσουμε να κάνουν πράξη εκείνα τα οποία υποσχέθηκαν προεκλογικά. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι η παρουσία σας στην Κόρινθο είναι συνεχής και η παρουσία σας ανάμεσα στους συμπολίτες μας είναι άμεση και ζωντανή. Εκπροσωπώ τους Κορίνθιες και τους Κορίνθους και έχω δεσμευτεί, έχω υποσχεθεί ότι θα είμαι πάντα δίπλα τους προκειμένου να προωθήσω τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τον νομό μας. Καλή σας μέρα, κύριε βουλευτά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.